Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η συγχώνευση ταξινομημένων πινάκων. Έχουμε λοιπόν δύο πίνακες α και β, ταξινομημένους σε αύξουσα σειρά. Θέλουμε να συγχωνεύσουμε τους πίνακες σε πίνακα γ, ο οποίος όμως να είναι ταξινομημένος χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιον αλγόριθμο ταξινόμησης. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Θα ελέγξουμε το πρώτο στοιχείο του ενός πίνακα με το πρώτο στοιχείο του άλλου πίνακα και θα τοποθετήσουμε στον πίνακα γ το μικρότερο εξ αυτών, δηλαδή το 2. Στη συνέχεια, από τον πίνακα από τον οποίο πήραμε, θα κατέβουμε μία θέση και θα ελέγξουμε αυτό το στοιχείο του πίνακα α με το επόμενο στοιχείο και θα πάρουμε το μικρότερο και θα το τοποθετήσουμε στον πίνακα γ, δηλαδή το 4. Από τον πίνακα από τον οποίο παίρνουμε το στοιχείο κατεβαίνουμε μία θέση, άρα θα ελέγξουμε το 12 με το 16. Θα πάρουμε το μικρότερο, δηλαδή το 12, και θα το τοποθετήσουμε στον πίνακα γ. Επειδή πήραμε από τον πίνακα α, θα κατέβουμε μία θέση και θα ελέγξουμε το 19 με το 16. Το μικρότερο είναι το 16, θα πάρουμε το 16, θα το βάλουμε στον πίνακα γ. Πήραμε από τον πίνακα β, θα κατέβουμε μία θέση. Θα ελέγξουμε το 19 με το 10, 7. Θα πάρουμε το μικρότερο, θα το βάλουμε στον πίνακα γ. Πήραμε από τον πίνακα β, θα κατέβουμε μία θέση. Θα ελέγξουμε το 19 με το 21. Βάζουμε στον πίνακα γ το μικρότερο, δηλαδή το 19. Πήραμε από τον πίνακα α, κατεβαίνουμε μία σειρά. Ελέγχουμε το 27, με το 21, βάζουμε το 21. Πήραμε από τον πίνακα β, θα κατέβουμε μία θέση, θα ελέγξουμε το 27 με το 47, θα πάρουμε το 27. Στη συνέχεια θα κατέβουμε μία θέση στον πίνακα από τον οποίο πήραμε, δηλαδή στον πίνακα α, θα ελέγξουμε το 32 με το 47, θα πάρουμε το 32. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι ένας από τους δύο πίνακες να τελειώσει. Από εκεί και πέρα θα αντιγράψουμε τα στοιχεία του πίνακα που έχουν απομείνει ακριβώς όπως είναι στον πίνακα γ. Τελείωσε δηλαδή ο πίνακας α, άρα δεν ασχολούμαστε με τον πίνακα α. Στον πίνακα β έχουν απομείνει τα στοιχεία 47, 50 και 60. Αυτά θα αντιγραφούν όπως ακριβώς είναι στον πίνακα γ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί σε αλγοριθμική μορφή. Ξεκινάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν αλγόριθμο. Λοιπόν, έχουμε δεδομένα τους πίνακες α και β και επειδή δεν γνωρίζουμε ποιος πίνακας θα τελειώσει πρώτος, η διαδικασία της σύγκρισης διαδοχικών στοιχείων θα γίνει με μία δομή επανάληψης ως. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν μετρητή Ι για τον πίνακα α, θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο μετρητή Κ για τον πίνακα β και θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο μετρητή λ για τον πίνακα α, εφόσον δεν προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό σε όλους τους πίνακες. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε όσο έχουμε στοιχεία και στον α και στον β, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε ένα στοιχείο του πίνακα α με ένα στοιχείο του πίνακα β. Όσο λοιπόν το Ι είναι μικρότερο ίσο του 5 και το Κ είναι μικρότερο ίσο του 7, επανάλαβε. Συγκρίνουμε ένα στοιχείο του πίνακα α, το α του Ι, εάν είναι μικρότερο με το β του Κ. Τότε, στην πραγματικότητα, πηγαίνουμε στον πίνακα γ
στη θέση λάμδα και αντιγράφουμε το μικρότερο, δηλαδή το α του ι. Εφόσον λοιπόν πήραμε από τον πίνακα α, αλλάζουμε και τον μετρητή του πίνακα α. Αλλιώς σημαίνει ότι το α του ι είναι μεγαλύτερο ίσο του β του κ. Άρα στον πίνακα γ θα αντιγράψουμε στοιχείο από τον πίνακα β και θα αυξήσουμε τον μετρητή του πίνακα β. Τα ι και κ παίζουν το ρόλο, όπως βλέπουμε, της θέσης των πινάκων α και β που γεμίζουμε. Τέλος αν, και βέβαια θα πρέπει το λάμδα, είτε πάρουμε από τον πίνακα α είτε πάρουμε από τον πίνακα β, να αυξηθεί κατά 1. Αυτή η όσο επαναλαμβάνω είναι μία δομή επανάληψης, την οποία χρησιμοποιούμε για να ελέγχουμε αν κάποιο στοιχείο από τον πίνακα α με κάποιο στοιχείο από τον πίνακα β είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο και να το τοποθετούμε στον πίνακα γ. Η διαδικασία αυτή, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν στοιχεία και στον πίνακα α και στον πίνακα β. Μετά λοιπόν από την επανάληψη της όσο, είτε το ι θα έχει γίνει μεγαλύτερο του 5, είτε το κ θα έχει γίνει μεγαλύτερο του 7. Αυτό σημαίνει, αν το ι έχει γίνει μεγαλύτερο του 5, σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο πίνακας α. Άρα ελέγχουμε, αν το ι είναι μεγαλύτερο του 5, τότε σημαίνει ότι ο πίνακας α τελείωσε πρώτος, όπως και στο παράδειγμα που αναφέραμε, και θα πρέπει να πάρουμε όλα τα εναπομείναντα στοιχεία του πίνακα β και να τα αντιγράψουμε στον πίνακα γ. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε μία επανάληψη για χ από κ μέχρι 7 και θα πάμε στον πίνακα γ στη θέση λάμδα και θα αντιγράψουμε το β του χ. Και βέβαια λάμδα εκόρισε λάμδα και 1 για να πάμε στην επόμενη θέση στον πίνακα γ. Τέλος επανάληψης. Αλλιώς, αυτό το αλλιώς λοιπόν σημαίνει ότι με το πέρας της όσο το ι έχει παραμείνει μικρότερο του 5, που σημαίνει ότι το κ έγινε μεγαλύτερο του 7, που σημαίνει ότι ο πίνακας β τελείωσε. Άρα πρέπει να πάρω τα εναπομείναντα στοιχεία του πίνακα α και να τα αντιγράψω στον πίνακα γ. Θα το κάνω πάλι με μία επανάληψη για χ, από, θα ξεκινήσω από την τελευταία θέση του πίνακα α, δηλαδή από ι μέχρι 5, και θα πούμε γάμα του λάμδα εκχώρησε α του χ και λάμδα εκχώρησε λάμδα και 1. Τέλος επανάληψης, τέλος αν και τέλος του αλγόριθμου. Αυτός ο αλγόριθμος λοιπόν συγχωνεύει δύο ταξινομημένους πίνακες, δημιουργώντας έναν καινούριο πίνακα σε αύξουσα σειρά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμο ταξινόμησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αντί να κάνουμε προσπέλαση εδώ στον πίνακα β, θα μπορούσαμε να παίρναμε μία επανάληψη για χ από λάμδα μέχρι 12, δηλαδή να κάναμε μία προσπέλαση στον πίνακα γ, να λέγαμε γ του χ εκχώρησε β του κ και μετά βέβαια κ εκχώρησε κ και 1 και τέλος επανάληψης.
Τα δύο σύνολα εντολών είναι ισοδύναμα. Σε αυτό το σύνολο εντολών κάνουμε προσπέλαση στον πίνακα Β και αντιγράφουμε τα στοιχεία του στον Γ. Σε αυτό το σύνολο εντολών κάνουμε προσπέλαση στον πίνακα Γ και αντιγράφουμε από τον Β στον Γ. Ο συγκεκριμένος λοιπόν αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος δείχνει τη συγχώνευση δύο ταξινομημένων πινάκων σε τρίτο πίνακα, η δημιουργία του οποίου γίνεται χωρίς κάποιον αλγόριθμο ταξινόμησης.